Μη μου μιλάς για τίποτα. Δεν ξέρω να απαντήσω. Με στα ερείπια του καιρού. Ζωή πάω να χτίσω. Με στα ερείπια του καιρού. Ζωή πάω να χτίσω. Στις 27 Ιουλίου του 1948, ο Παύλος Σιδηρόπουλος ξεκίνησε για να χτίσει μια ζωή. Το κατάφερε για 42 χρόνια. Μετά έχτισε έναν μύθο. Μάλλον παντοτινό. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Γεννημένος στην Αθήνα, ο Παύλος Σιδηρόπουλος έζησε τα πρώτα του 6 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μετά τη γέννηση της αδερφής του, η οικογένειά του θα μετακομίσει στην Αθήνα. Στην επίσημη ιστοσελίδα του, όπου βρίσκουμε εξαιρετικές πληροφορίες για όλη την πορεία και τη ζωή του, διαβάζουμε πως μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με οικονομική άνεση, πνευματική καλλιέργεια και προοδευτικές πεπιθήσεις. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος, με καταγωγή από τον Πόντο, παρότι από μεγαλοαστική οικογένεια, ήταν αριστερός. Για τις ιδέες του, μάλιστα, τον είχαν αποβάλει από όλα τα γυμνάσια της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα του Παύλου Σιδηρόπουλου καταγόταν από την Κρήτη. Ήταν κόρη του Ραδάμανθη Αλεξίου και ανιψιά της πεζογράφου και παιδαγωγού Έλλης Αλεξίου, επίσης και της συγγραφέως Γαλάτιας Αλεξίου Καζαντζάκη. Ο παππούς του Παύλου Σιδηρόπουλου Ραδάμανθης, σπουδαγμένος μουσικός που έπαιζε μαντολίνο, κιθάρα και βιολί, παντρεύτηκε την Αναστασία, η οποία ήταν κόρη του Ζορμπά, του Αλέξη Ζορμπά, που ο Καζαντζάκης έκανε παγκόσμιο ήρωα. Μέσα σε αυτήν την οικογένεια μεγάλωσε ο Παύλος Σιδηρόπουλος, με πλούσια ερεθίσματα και βαριά κληρονομιά. Και αν όλες αυτές οι πληροφορίες ακούγονται πολύπλοκες, ο ίδιος απλοποιεί τα πράγματα. Είμαι δισέγγονος του Ζορμπά. Και ως γνωστό, ο Ζορμπάς ήταν rock and roll, όπως και να το κάνουν. Και πολύ μάλιστα. Αυτό μας το λέει και ο Καζαντζάκης. Απ' την άλλη μεριά όμως, έχω και σπέρμα από τη γενιά των Αλεξίου, της Έλλης της Αλεξίου, η οποία είναι θεία μου. Και έτσι έχω μέσα και το διανοούμενο και τον αλήτη. Από τη σύγκρουση αυτών των δύο βγαίνει άλλοτε καταστροφή και άλλοτε δημιουργία. Στη Θεσσαλονίκη, ο Παύλος Σιδηρόπουλος ξαναβρέθηκε στα 19 του, φοιτητής στο μαθηματικό. Συγκατοίκησε με τον Βαγγέλη Γερμανό, ασχολήθηκε με τη μουσική, γνώρισε τον Παντελή Δελιγιαννίδη, κιθαρίστα τότε των Olympians, έφτιαξαν το ντουέτο Δάμων και Φιδίας και ξεκίνησε. Ξεκίνησε το ταξίδι του στη ροκ και στον κόσμο της. Και έγινε ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού Έλληνες ροκάδες, με πολύ συγκεκριμένη άποψη για τη μουσική. Και οι πεντατονικές κλίμακες στρακιώτικες, και τα καραγκούνικα, και τα νησιώτικα, και τα κριτικά, τα ρεμπέτικα, όλα αυτά έχουν ιδιαιτερότητα. Όταν λοιπόν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, μονάχο του, έτσι το ώστε ο μεσήλικας να μην ενοχλείται από την ηλεκτρική κιθάρα, ο νεαρός να μην ενοχλείται από το μπουζούκι, η μουσική οι ίδιοι, οι μπουζουξίδες και αυτό που αντιπροσωπεύουν και η ηλεκτρική κιθάρα και αυτό που αντιπροσωπεύει, να μην έχουν στήσει δύο ταμπούρια απέναντι ο ένας από τον άλλον και να μάχονται, αλλά να είναι πια, να υπάρχει, να έχει γίνει πια μια ισορρόπηση μέσα μας. Μ' αρέσει το rock and roll, μ' αρέσει η στιχουργική του, αυτά που περνάει στον κόσμο. Μ' αρέσει το ότι είναι προπάντων μουσική για τον άνθρωπο, για τα πάθη του, για το συναίσθημά του και όχι για την ψυχρή λογική και προπάντων όχι για την τεχνοκρατία. Έτσι,
Με τα πάθη και με τα συναισθήματά του ο Παύλος Σιδηρόπουλος έγραψε τα τραγούδια του και έφερε τη ζωή του στα ωριά της. Και το σκηνή κόπηκε στα 42 του, από ηρωίνη. Πρέζες υπάρχουν πολλές. Δεν είναι μόνο η ηρωίνη, αλλά η ηρωίνη σκοτώνει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ο ασυμβίβαστος, παρότι και ήξερε και μας το είχε πει, την άφησε να τον σκοτώσει. Τα τραγούδια του όμως για χρόνια θα φωνάζουν πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος και είναι παρόν και θα ψάχνει πάντα για μας μια ιδέα στεγανή που να μην μπάζει κρύο. Ακούσαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο από συνέντευξή του στην ΕΡΤ 2, ηχογράφηση που υπάρχει στον δίσκο του «Εν αρχή είναι ο λόγος». Και τώρα φίλοι μου αργά, μια καλή νύχτα στη μαμά και λίγη στάχτη στα μαλλιά, καιρό να πούμε αντίο. Σκέπασαμε όλους τους νεκρούς με αρρωστιάρικους ψαλμούς, κλόουν με σοβαρούς σκοπούς, γυμνοί μέσα στο κρύο. Κατά τα άλλα εσείς που σας τίγεις και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή, μια ιδέα στεγανή που να μην βάζει κρύο. Πουλάμε σώμα και ψυχή, δώστε μας λίγη προσοχή στα υπόγεια μαύρη ποντική, λουφάζουμε δύο γύρω. Παίρνουμε σφάρνα τους γιατρούς, αδυνατοί μπροστά στους δυνατούς, και συναντάμε ξέπαρκους θεούς που χάσανε το πλοίο. Κατά τα άλλα εσείς που σας τίγεις και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή, μια ιδέα στεγανή που να μην.